σου πάει καλά. Οι ελπίδες σου πετούν μακριά. Νιώθεις πως θα φτάσεις στα ωριά της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά κι αν τα έχεις χάσει όλα πια, φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, κάπου τώρα τι σου λέει καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούργια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο ή βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούργια ζωή. Να αγαπάς τώρα. Σας περίμενα, κυρίες μου. Τι συμβαίνει, γιατί στέκεστε έτσι παγωμένες? Δεν θα μπείτε μέσα? Μία, τι κάνουμε τώρα? Συνέχισε, πάμε. Τι γίνεται εδώ? Δεσποινής Δωροθέα, ήρθαν οι μαθήτριες. Παρακαλώ, βοηθήστε εδώ. Ορίστε. Ποια είναι η Μία Κολούτσι? Εγώ! Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε και πολλές δωρεές άλλο πια. Σκεφτόμουν για το που θα πρέπει να πάει η δική σας δωρεά. Αυτά τα ρούχα που φέρατε θα είναι πολύ καλοδεχούμενα στο Ίδρυμα Γαλάζια Μάτια της Λεντέσμα, στη μακρινή επαρχία του Χουχούιν. Η σχολή Elite Way είναι πολύ περήφανη για το κοινωνικό πνεύμα των μαθητών της. Γι' αυτό το λόγο και ενθαρρύνουμε πράξεις φιλανθρωπίας σαν και αυτή. Σαν διευθυντής της σχολής, προσπαθώ να τακτοποιήσω ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες αυτής της κίνησης, γνωστής και ως αλληλεγγύη, όπως την ονομάζουν τα παιδιά. Νομίζαμε πως ήταν πρωτοβουλία των παιδιών. Μα ναι, αυτό είναι γεγονός, βοηθούν πάρα πολύ. Μα έρχει και η ιδέα είναι της σχολής, η οποία στη συνέχεια με δική της πρωτοβουλία την υλοποίησε. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που ζητώ από την κοινωνία να πολλαπλασιάσει τις πράξεις φιλανθρωπίας. Όλα όσα λέτε είναι ψέματα, δεν έχετε κάνει τίποτα και θέλετε να πάρετε εσείς όλα τα εύσημα. Μήπως θα προτιμούσες να λέγαμε ότι ήταν δική σου ιδέα? Και σαν επιβράβευση να σε αποβάλαμε από το σχολείο, επειδή έκλεψες τα κλειδιά από τον προπονητή και βγήκες βράδυ από τη σχολή χωρίς άδεια. Θα θέλαμε να ανοίξετε τα κουτιά για να δούμε όλα τα μα όμορφα βέβαια, πράγματα που θα λάβουν τα παιδιά στην επαρχία. Τι ωραία που είναι όλα τακτοποιημένα. Είναι υπέροχα. Μα αυτό είναι Αρμάνι. Είναι όλα μου τα ρούχα. Όλα μου τα ρούχα. Με συγχωρείτε, σας συμβαίνει κάτι? Τίποτα. Απλώς έλεγα στα κορίτσια πως ελπίζω να αρέσουν πολύ στα παιδιά τα ρούχα του Versace και του Armani που τους στέλνω. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να τα ευχαριστηθείτε. Ώστε, η Μία δεν ήθελε να πετάξει τα ρούχα της. Ούτε κι εγώ το καταλαβαίνω. Μπορεί ο καινούριος διευθυντής να την έπεισε να δώσει τα ρούχα της σε φιλανθρωπία, αντί να τα πετάξει. Γι' αυτό είναι και οι δυο τους τώρα στην τηλεόραση. Λοιπόν, θέλεις να της πω ότι όλα ήταν μόνο δικό μου λάθος? Όχι, όχι. Δική μου ιδέα ήταν να ανακατέψουμε τα ρούχα της, άρα εγώ φταίω. Εξάλλου, ήδη εσείς είστε πολύ παρεξηγημένες, έτσι? Σε ευχαριστώ, είσαι πολύ καλός. Ναι, εύχομαι και η Μία να συμφωνούσε. Αν δεν συμφωνεί, τότε είναι ηλίθεια. Εσύ είσαι τόσο γλυκούλης. Το ήξερα πως θα ήσουν εκεί. Καλά, δεν ήταν και κανένα μυστικό. Τι, σου το είπε η Λάουρα? Τι, δηλαδή το ξέρει και η Λάουρα? Φυσικά. Γιατί? Αφού είμαστε φίλοι.
Κοίτα, Φρανσίσκο, θα προτιμούσα να μην τα ανακατεύεις, εντάξει. Επειδή είναι άλλο πράγμα η σχέση μου με την αδερφή μου και άλλο η σχέση μου με σένα. Εντάξει, καλά. Και τι μπορώ να κάνω για σένα? Ό,τι θέλεις. Εντάξει, για αρχή θα ήθελα να τα ξαναβρείτε με την αδερφή σου. Αυτό θα έλυνε πολλά από τα προβλήματά μας. Είναι σημαντικό αυτό για σένα? Νομίζω πως είναι σημαντικό για εσάς τις δύο. Σίγουρα, αλλά φαίνεται πως είναι σημαντικό και για σένα. Ναι. Εντάξει, καλά. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Ωραία, τότε πάμε για ένα παγωτό. Μα τι ωραίο ντύσιμο! Είσαι υπέροχη! Να το φοράς σε πάρτι, σε παρελάσεις. Αν ξέρεις ποιο είναι το καλό με μένα. Ποιο, κανένα. Ότι είμαι όμορφη, ακόμη και κουρέλια αν βάλω. Περίμενε. Θέλω να σου πω τα νέα. Μαρίζα, αρκετά ως εδώ, δεν νομίζεις? Τα ηλίθια αστεία σου είναι το τελευταίο πράγμα περίμενε που θέλω να ένα ακούσω. Λεπτό και βάλε σε λειτουργία το μόνο νεύρο που έχεις και τριγυρίζει κάπου εκεί μέσα. Άκουσέ με. Ξέρω ποιος την αίσθησε. Για πες μου, ποιος? Ο Μανουέλ Κισόλ. Ναι. Ναι, σωστά, ναι. Ναι, κύριε Τσεμέντι. Σκέφτηκα πως το να δώσουμε ρούχα σε αυτά τα φτωχά παιδιά που έχουν ανάγκη θα ήταν μεγάλη προβολή για το σχολείο μας. Δεν νομίζετε? Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έτοιμος? Όποτε θέλετε, κύριε. Τώρα. Εντάξει. Ωραία, μπορείς να πηγαίνεις. Μόλις εμφανίσει τη φωτογραφία, θα τη βάλω σε κορνίζα. Αυτό το γραφείο πρέπει επιτέλους να αρχίσει να αλλάζει στυλ. Καλή ιδέα. Πήγαινε τώρα. Θα τα πούμε αργότερα. Με συγχωρείτε, η Γκλώρια μου είπε ότι με θέλατε. Α, ναι, ναι, πώς, βέβαια. Παρακαλώ, καθίστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις χθεσινές πληροφορίες σας. Χάρη σε εσάς, έδωσε ένα μάθημα στη Μία Κολούτσι. Εξάλλου, κυρίες της φιλανθρωπίας και ιδιαίτερα εκείνες του Συμβουλίου έμειναν πολύ ευχαριστημένες μαζί μου. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Θα ήθελα να σας ανταποδώσω αυτή τη χάρη, δεσποινίστρια Βαρόλα. Τι είναι αυτό? Ανοίξτε το. Α, πολύ όμορφο, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι τίποτα, είναι ένα απλό βραδινό φόρεμα. Ξέρω πως αρέσουν αυτά στις γυναίκες. Δοκιμάστε το. Αν δεν είναι στο νούμερό σας, μπορώ να το αλλάξω. Όχι, συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Σας αφήνω να αλλάξετε. Θα επιστρέψω μέσα. Μα σύμφωνα με τους καινούριους κανόνες που ανακοινώσατε, απαγορεύεται ρητά να φοράμε οτιδήποτε άλλο εκτός από τη στολή του σχολείου, κύριε. Ναι, το ξέρω. Δεν θα το φορέσετε. Ούτε μέσα στην τάξη, ούτε στους διαδρόμους. Δεν θα το κάνετε αυτό. Θα κάνω μία εξαίρεση εδώ στο γραφείο μου. Όπως σας έχω πει, πρέπει να πάω στο κέντρο σήμερα, οπότε μπορώ να το αλλάξω αν χρειάζεται, εντάξει? Φωνήστε το. Θα γυρίσω σε λίγα λεπτά. Α, ο Φρανσίσκο είναι υπέροχος και του αρέσει το παγωτό καραμέλα όπως και σε μένα. Μου φαίνεται πως είμαστε αδελφές ψυχές. Να βλέπεις, έπρεπε να πας, δεν στο είπα. Και τελικά, τι θα κάνεις με την αδελφή σου? Δεν ξέρω τι να σου πω. Έχω ακόμα στα αυτιά μου τα λόγια του Φρανσίσκο. Ξέρεις, μπορεί και να έκανα λάθος μέχρι τώρα. Α, τι θες να πεις? Ίσως είναι καλύτερα να τα ξαναβρούμε με τη Λάουρα. Θα κάνω μια προσπάθεια. Γιατί βαθιά μέσα μου την αγαπάω. Κι ας είναι ηλίθεια. Για τι έγινε, κορίτσια? Τι κάνεις εσύ εδώ, μας κατασκοπεύεις? Όχι, καθόλου. Περιπλανιέμαι στο σχολείο γιατί δεν ξέρω και πολύ καλά τους χώρους. Εσείς τι κάνετε εδώ πέρα? Μιλάμε, γι' αυτό δίνε του. Άντε. Μα γιατί θυμώνεις με το παραμικρό, ε? Να μην σε νοιάζει, δεν βλέπεις ότι η κουβέντα είναι μόνο για κορίτσια. Κορίτσια! Μα εσύ ολόπα. Α, και. Τι είναι αυτό? Είναι ο Τσόπι. Ένα σκύλος. Όχι. Εγώ νόμιζα ότι είναι κροκόδιλος. Ώστε έτσι λοιπόν είναι η περιβόητη σκύλη. Και σε ποιον ανήκει ο εν λόγω σκύλος? Είναι δικός μας. Μπορεί και να μην έχω διαβάσει καλά τους κανόνες, αλλά θα ορκιζόμουν ότι δεν επιτρέπεται να έχουμε ζώα στο σχολείο. Λοιπόν, αφού έχει έτσι το πράγμα, τότε άρχισε να το μαζεύεις, φίλε.
Τι, θα μας καραφώσεις? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να με πιάσουν τα νεύρα μου. Όταν θα πάω να μιλήσω με τον κύριο Φώτια να μου ξαναπεί. Όχι, δεν θα το κάνεις. Και γιατί όχι, θα μου τα απαγορεύσετε εσείς? Εκείνη όχι, αλλά εγώ ναι. Μα κορίτσια, αφού αυτή η χαμένη μου είπε ότι φταίει η Σολ. Εκείνη έβαλε ιδέες στο Μανουέλ. Έτσι μου είπε. Κοίτα, μου φαίνεται ότι είναι αλήθεια. Περίμενε, περίμενε. Συγγνώμη που θα διαφωνήσω. Η Μέδουσα μπορεί να είναι άξιστη, να κάνει φασαρίες, αλλά είναι καλό παιδί, κορίτσια. Απλώς μεγάλωσε σε διαφορετικό κύκλο. Νομίζεις ότι αυτή η ξεπλημένη ξεγέλασε το Μανουέλ? Μία. Πιστεύεις πραγματικά ότι ο Μανουέλ που σε αγαπάει τόσο θα μπορούσε να σου κάνει κακό? Μπορώ να περάσω? Ναι, ναι. Α, ωραία. Βλέπω πως δεν έκανα λάθος το μέγεθος. Σας αρέσει? Ναι, μου αρέσει πολύ. Ευχαριστώ. Είναι τέλειο φόρεμα. Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείτε. Είστε πολύ όμορφο, κορίτσι. Εξάλλου το φοράτε σαν να είσαι σαν επαγγελματίας μοντέλο. Για να πω την αλήθεια, αυτό είναι το όνειρό μου. Αλήθεια? Ναι. Ναι, το είδα. Το είδα στο φακελό σας. Σας επέλεξαν ως το κορίτσι του καλοκαιριού. Ναι, ναι. Οι γονείς μου βέβαια έπαθαν συγκοπή, αλλά εμένα δεν με νοιάζει. Δεν πρόκειται να τα παρατήσω μέχρι να γίνω διεθνές top model, αφού βέβαια τελειώσω το σχολείο πρώτα. Μπορεί να μην χρειαστεί να περιμένετε τόσο. Ο Πάμπλο Ρινιέρι είναι πολύ καλός φίλος μου. Ο Πάμπλο Ρινιέρι, ο μάνατζερ των μοντέλων? Ακριβώς. Μπορεί να σας κανονίσω μια συνέντευξη μαζί του. Ίσως θέλει να σας δοκιμάσει. Α, ναι, αυτό θα ήταν υπέροχο. Αλλά δεν έχω φτιάξει ακόμα το book μου. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Μία-δύο φωτογραφίες νομίζω ότι αρκούν. Α, συμπτωματικά έχουμε και τη φωτογραφική μηχανή εδώ. Τι θα λέγατε να γλιτώναμε λίγο χρόνο? Εντάξει. Ε, εδώ είμαστε. Για να δούμε. Πολύ ωραία. Αλλάξτε την πόρτα σας, παρακαλώ. Πιο προκλητική. Αυτό είναι. Πολύ ωραία. Και τώρα εκεί. Εκεί. Λίγο πιο κοντά. Θέλω να σου μιλήσω. Ωραία, και εγώ θέλω να σου μιλήσω. Και δεν θα σου αρέσουν αυτά που θα σου πω. Εντάξει, πες μου πρώτα εσύ. Όχι, εσύ πρώτος. Εγώ φταίω που δόρισες όλα τα καινούργια σου ρούχα, αλλά... Συγγνώμη, έκανα λάθος. Λάθος, ναι, εσύ έκανες λάθος, δηλαδή. Δεν ήξερα τίποτα για τη δωρεά, αλήθεια, τίποτα. Α, θες να πεις πως εξεγέλασε η Σολ? Δεν ξέρω. Και πώς το ξέρεις εσύ αυτό? Μας κατασκόπευες. Α, σε παρακαλώ. Καλά νομίζεις πως δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω από το να κατασκοπεύω εσάς? Μια, εγώ ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη. Αλλά βλέπω ότι είσαι πολύ αρνητική. Και εκτός αυτού, έχω βαρεθεί πια να τρέχω από πίσω σου κάθε φορά και να ζητάω συγγνώμη για τη δική σου παράνοια. Α, μάλιστα. Τώρα το ποτήρι ξεχύλισε. Είμαι και τρελή. Όχι, αυτό που προσπαθώ να σου πω είναι να τελειώνουμε με αυτό. Αλλιώς τι? Αλλιώς δεν θα μπορέσω να σου δώσω αυτό που ήθελα. Δεν πειράζει, μου ζήτησε ήδη συγγνώμη. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Όχι, Μανουέλ. Όχι, Μανουέλ, όχι έτσι. Δεν έχει φιλιά αν είναι να υπερασπίζεσαι αυτή την ξανθιά. Μία. Κύριε, σας έψαχνα. Ναι, τι συμβαίνει, Σολ? Να, θα είμαι ειλικρινής. Ποτέ δεν μου άρεσαν ιδιαίτερα τα μαθηματικά, αλλά δεν θέλω και να ενοχλήσω τον Μάρκος και τη Λάουρα που έχουν τόσο πολύ διάβασμα. Και λοιπόν? Είμαι αρκετά αδύναμη στο αντικείμενό σας και έτσι θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μου κάνετε ιδιαίτερα μαθήματα. Όχι, όχι. Δεν επιτρέπεται στους καθηγητές να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα σε κανέναν από τους μαθητές τους. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν σωστό, δεν νομίζεις? Ναι, αλλά δεν πρόκειται να το μάθει κανένας. Μόνο για 1-2 μέρες μέχρι να μπορέσω να καταλάβω κάποια κεφάλαια. Μπορώ να σας πληρώσω όσα μου ζητήσετε. Όχι, όχι, δεν γίνεται και δεν είναι θέμα χρημάτων. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πάμε μέχρι την αίθουσα των καθηγητών μετά το μάθημα και να σου εξηγήσω οτιδήποτε δεν καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω. Μη μου ζητήσεις τίποτα. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Είστε πολύ γλυκός. Όχι, δεν είμαι γλυκός. Θα έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω ένα μαθητή. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, κύριε. Παρακαλώ. Η ιδέα μου είναι, μην ξεμένουμε από κορίτσια. Καλύτερα να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί τα έχω παίξει λιγάκι.
έχεις εσύ? Τίποτα, τίποτα δεν έχω. Εγώ πάντως άκουσα πως θα πήγες πολύ καλά με αυτή τη φιλανθρωπία. Κάποιοι σε είδαν και στην τηλεόραση. Θέλω να μιλήσω γι' αυτό, εντάξει. Είμαι απελπισμένη. Γιατί, τι έγινε, πες μου. Γιατί δεν έχω πια ούτε ένα ρούχο. Όλα μου τα ρούχα βρίσκονται στο ίδρυμα. Και τα ρούχα που έχεις εδώ? Είναι στο πλυντήριο. Και όλα τα άλλα, όλα εκείνα τα υπέροχα ρούχα που είχα, κατέληξαν στη φιλανθρωπία. Άντε μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι θα κάνω? Κρίμα, πάντως, εγώ μπορώ να σε βοηθήσω αν θέλεις. Πώς? Μπορείς να βελτιώσεις την εμφάνισή σου φορώντας αξεσουάρ. Ξέρεις κάτι, τώρα που σε κοιτάζω κάπως καλύτερα, έχεις γούστο στον ντύσιμο. Δεν σε επέλεξα για το σχέδιό μου έτσι απλά. Μία, κόφτε πια με το σχέδιό σου. Γιατί δεν μου δείχνεις τα ρούχα σου, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, πάμε, πάμε. Εγώ, Παύλο Μπασταμέντε, με το παρόν δηλώνω τη μητέρα μου, η Μόρα Μπασταμέντε, μου φερόταν με σκληρότητα. Κατά μεγάλες περιόδους έχανε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να ασκεί σωματική βία στον πατέρα μου, τον Σέρτζιο Μπασταμέντε. Τα υπόλοιπα είναι σχεδόν τυπικά. Με συγχωρείτε, εγώ δεν είδα ποτέ κάτι τέτοιο. Παύλο, πρόκειται για δικαστική διαμάχη. Μπορούμε και να φουσκώνουμε λίγο τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε κατανοητικοί. Αλλά μου ζητάς να πω ψέματα, μπαμπά, και εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Παύλο, μου είπες ότι θα με υποστήριζες ενάντια στη μητέρα σου. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να υπογράψεις. Έτσι δεν θα μπορεί να απαιτήσει τίποτα. Εσύ θα υπογράψεις και ο συμβολιογράφος θα επικυρώσει τη μαρτυρία σου. Αυτό είναι όλο. Έλα, υπογράψε, σε παρακαλώ. Μπορώ να το διαβάσω, μπορώ. Παύλο, σε παρακαλώ. Πάμε να φύγουμε από εδώ, γιατί κάτι μου μυρίζει πολύ άσχημα. Για να δούμε τώρα αν το κατάλαβες. Ο Τσόπ είναι υπό την προστασία μας και θα το κρατήσεις μυστικό. Εντάξει, ποτέ δεν σκέφτηκα να πάω να τη σκαρφώσω. Μη θυμώνεις. Θα θυμώνω όσο μου κάνει κέφι. Γεια! Καλά, εντάξει, μην με κοιτάτε έτσι. Δεν το ήξερα πως είχατε συνάντηση εδώ. Συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί. Γεια σου, Λάουρα. Πώς και με χαιρετάς τώρα? Γιατί δεν μπορώ. Ναι, φυσικά. Αχ, ένα κουταβάκι. Γεια σου, σκυλάκι. Γεια σου, πώς το λένε? Τσόπι. Γεια σου, Τσόπι. Χάιδεψέ τον, αν θέλεις. Μη με δαγκώσει μόνο. Κουταβάκι είναι. Την αδερφή μου εννοώ. Μπορεί να μεγάλωσε. Αχ, επιτέλους, κάτι καλό, κάτι χαρούμενο και αστείο. Θα μπορούσε να γίνει το κατοικίδιο του σχολείου. Ναι. Μια σταλιά είναι ο Τσόπι. Μπιάνκα, μην είσαι εγωίστρια. Ο Τσόπι δεν είναι δαχτυλίδι, σκύλος είναι. Μπορούμε να τον έχουμε όλοι. Είναι πολύ καλή ιδέα. Έτσι, Λάουρα? Ναι, βέβαια. Με συγχωρείτε, κύριε Ντουνό. Πώς είπατε? Συγγνώμη, κύριε Φόντ. Τι να πω. Τόσα χρόνια επαναλάμβανα συνεχώς αυτό το όνομα και το συνήθισα. Δεν πειράζει. Καταλαβαίνω πως είναι δύσκολο να συνηθίσετε τον καινούριο διευθυντή. Δεν έχετε ιδέα πόσο. Ο φάκελος είναι δικό σας. Α, ναι, ευχαριστώ. Μπορείτε να πηγαίνετε. Με επιτρέπετε. Περάστε, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, κύριε Διευθυντά. Κασίλντο Φόντ. Ναι. Είμαι μια καθηγήτρια φιλολογίας που ποτέ δεν ανακατεύεται στις ζωές των άλλων συναδέλφων, αλλά αυτή τη φορά θα πρέπει να το κάνω. Παρακαλώ, καθίστε. Καθίστε. Ευχαριστώ. Αλλά για να μπορώ να αποκαλώ αυτόν τον άνθρωπο συνάδελφο, θα πρέπει να φέρετε σύμφωνα με τα πρότυπα των εκπαιδευτικών, ενώ αυτός δεν το κάνει. Θα σκέφτεστε ότι μιλώ χωρίς να έχω καθόλου αποδείξεις, κύριε, αλλά δεν είναι έτσι. Το είδα, το άκουσα, το ένιωσα, με βασάνισε, σας το λέω. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Παρακαλώ, ρεμίστε και πείτε μου αυτό που ήρθατε να μου πείτε. Η Δεσποινής, Σόλι Ριβαρόλα. Αντιμετωπίζει με κάτι παραπάνω από φιλικά αισθήματα έναν από τους καθηγητές. Και το εννοώ αυτό.
Πάρε τα πόδια σου. Τι είναι αυτό? Ένα δώρο. Για μένα, για μένα. Και για τους δυο μας. Έχουμε επέτειο σήμερα. Α, το ξέχασα, με συγχωρείς. Σήμερα κλείνουμε 6 μήνες. Όχι, θα με συγχωρέσεις. Δεν πειράζει. Μόλις το είδα αυτό, το αγόρασα. Α. Τι είναι? Άνοιξε το, αν δεν το ανοίξει. Είναι μια στολή ποδηλάτου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, αντί να μείνουμε κλειδωμένοι στο σχολείο, θα πάμε βόλτα. Δηλαδή, είναι για το ποδήλατο? Ναι. Τι συμβαίνει? Έλα τώρα, μην μου λες μισόλογα. Ξέρω να οδηγώ τρίκυκλο, αλλά όχι δίκυκλο. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρω να οδηγήσω ποδήλατο. Ψέματα. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς να οδηγήσεις? Όχι. Τι έκανες όταν ήσουν μικρός? Να, διάβαζα μικρά διηγήματα. Έκανα υπασία και αυτά καλά είναι. Ναι. Καλά είναι. Μαρκό, πώς γίνεται να μην ξέρεις να οδηγείς? Δεν ξέρω. Θα σου μάθω εγώ, πώς σου φαίνεται? Όχι, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να το κάνεις. Είναι ανάγκη και θα ξεκινήσουμε από σήμερα. Εσύ θα φέρεις τη στολή σου και εγώ τα υπόλοιπα. Σύμφωνο. Γεια. Εντάξει, για να δούμε αν κατάλαβες. Για να προσθέσεις δύο ανίσματα, πρέπει να εφαρμόσεις το νόμο του παραλληλογράμμου. Αυτό το κάνατε στο δεύτερο έτος. Το θυμάσαι? Για να προσθέσεις δύο κάθετα ανίσματα, πρέπει να εφαρμόσεις κατά γράμμα το πυθαγόριο θεώρημα. Το οποίο είναι... Σολ, πρέπει να σταματήσεις να κουνιέσαι, σε παρακαλώ. Και κοίτα μπροστά σου στο χαρτί. Μην κοίτας εμένα, είσαι εντελώς αφηρημένη. Κύριε, δεν έκανα τίποτα, ιδέα σας είναι. Εντάξει, το παραδέχομαι ότι σας είπα πως θα έπρεπε να είστε μοντέλο, αλλά δεν είστε και καταμάχητος. Εντάξει λοιπόν, τέλεια. Ας συνεχίσουμε, έτσι. Όπως σου έλεγα λοιπόν, αν θέλεις να φτάσεις στο πυθαγόριο θεώρημα... Ψέματα λέω, σαφώς και είστε καταμάχητος. Και μη μου πείτε ότι δεν σας αρέσω. Θα πρέπει να με καταλάβεις, Σολ. Είσαι πραγματικά όμορφη, αλλά είμαι καθηγητής σου. Και λοιπόν τι έγινε? Είμαι πολύ μεγαλύτερός, παιδί μου. Εμένα μου αρέσουν οι μεγαλύτεροι άνδρες. Εξάλλου, το ότι είστε καθηγητής μου δεν είναι δικαιολογία. Όταν είμαστε έξω από την τάξη, εσείς είστε άνδρας και εγώ γυναίκα. Δεσποινής, φύγετε από την αίθουσα, ναι, αμέσως. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Και τώρα... Εσείς θα μου δώσετε μία εξήγηση για το τι κάνατε εδώ στην αίθουσα των καθηγητών μόνος με αυτό το κορίτσι. Της έδειχνα κάποιες ασκήσεις στα μαθηματικά. Ελπίζω να ήταν μόνο αυτό. Με συγχωρείτε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Εννοώ ότι κυκλοφορεί μία φήμη ότι εσείς και η Ριβαρόλα έχετε κάτι παραπάνω από μια συνηθισμένη σχέση μεταξύ ενός καθηγητή και μιας μαθήτριας. Δεν είναι έτσι. Και κάνετε πολύ μεγάλο λάθος που δίνετε προσοχή σε τέτοιες φήμες. Ελπίζω να είναι απλώς αβάσιμες. Γιατί διαφορετικά, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βρεθείτε στη φυλακή και να μείνετε εκεί μέσα πολλά χρόνια. Κουμπώστε το πουκάμισό σας. Και γραβάτα, πού είναι? Είμαι πολύ περήφανος για σένα, γιέ μου. Αυτό θα πει δικαιοσύνη. Από εδώ και στο εξής, καμιά γυναίκα δεν θα μου τη φέρει. Ούτε και η ίδια η μάνα μου, θα το δεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, Παύλο. Αυτό είναι τέλειο. Είσαι ένας μπασταμέντε και κανένας άντρας, ούτε γυναίκα. Κανείς δεν μπορεί να σε ξεγελάσει. Ναι, αυτό είναι. Πώς κέρδισα τις εκλογές? Κερδίζοντας το σεβασμό του κόσμου. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, μπαμπά. Έχω πολλά να μάθω από σένα. Τι έχεις στο μυαλό σου? Τι συνέβη και άλλαξε σε μια νύχτα? Λίγο καιρό πριν, ό,τι κι αν έκανα, σου φαίνονταν ανοησία. Σε χλαμάρες εκείνης της τρελής. Και τώρα... Τώρα καταλαβαίνω πως έκανα λάθος. Πατέρα, σκοπεύω να μην λερώσω ποτέ το όνομά μας. Και μπορείς να υπολογίζεις σε μένα, για οτιδήποτε. Εντάξει, παιδιά, βιαστείτε. Έξω. Γρήγορα, γρήγορα. Ελάτε, βιαστείτε. Στα αποδυτήρια.
Γιατί να μοιραζόμαστε το γήπεδο με τα μωρά του δεύτερου έτους? Γιατί έτσι είναι το πρόγραμμα. Πήγαινε να αλλάξει τώρα, σε παρακαλώ. Γρήγορα, γρήγορα, ελάτε. Ο Ρόκο δεν είναι εδώ, στα αποδυτήρια. Είναι άρρωστο, τον έχει ψήσει ο πυρετός. Πυρετός και αηδίες, ήταν έξαλλος επειδή του έκοψαν τα μαλλιά. Αποδυτήρια είπα. Μην αγγίζεις γιατί θα σφαχτούμε, έτσι. Ου. Ω, μα τι έκπληξη, κύριε. Τι κάνετε? Χαίρετε, πώς είστε? Όλα καλά? Ναι, ευχαριστώ. Ήθελα να δω το γήπεδο. Μπιάνκα, δεν καταλαβαίνω γιατί διακινδύνευσες να φέρεις τον Τζόπι μαζί σου αν δεν θέλεις να το βγάλεις από την τσάντα. Έτσι θα μπορέσει να δει και λίγο γρασίδι. Τι ανόητη που είσαι, δεν το καταλαβαίνεις ότι μόνη που βλέπει το γρασίδι είσαι εσύ. Αυτός ο καημένος είναι κλεισμένος εκεί μέσα. Δώσ' τον μου. Έλα στη Λόλα. Τι κάνετε εδώ? Όλοι πηγαίνουν στο γήπεδο για το τεστ με τις ασκήσεις. Μονάχα εσείς λείπετε. Τον φέρατε για να τον περιποιηθεί ο Μπλας? Πάμε. Άσε με ρε φίλε, τι τρέχει με σένα? Θα σου θυμίσω ότι δεν είσαι ούτε επιτηρητής μας, ούτε τίποτα για να μας δίνεις εντολές. Τι, μήπως θα μας πεις τώρα ότι σου αρέσει και όλες η γυμναστική? Έτσι, σαν ανεμική κάμπια που είσαι, δεν μπορείς να τρέξεις ούτε για να προλάβεις το λεωφορείο. Δεν χρειάζεται να τρέξω για να προλάβω το λεωφορείο. 4 αυτοκίνητα έχω στο σπίτι. Μη μαλώνετε, ο Τσόπι θα τραυματιστεί ψυχολογικά. Άκουσα ότι τα κατοικίδια απορροφούν όλη την επιθετικότητα της οικογένειας με την οποία ζουν. Είναι σαν να είσαι εσύ η μητέρα του. Και αυτός ο βλάκας ποιος είναι, ο πατέρας του? Είναι ένας από τους λίγους άντρες που ξέρει. Έτσι, Τσόπι. Τσόπι! Αχ, όχι, θα τρελαθώ! Τσόπι! Πρέπει να τον βρούμε! Δεν πρέπει να τον δει κανείς! Και για όλα αυτές εσύ ηλίθιε! Μα τι έκανα εγώ! Αυτό δεν θα μας βγει σε καλό! Κοιτάξτε αυτό το πλάσμα! Το κολλιέτε! Θεούλη μου! Ωχ, παιδιά! Είστε του τέταρτου έτους? Ναι. Το όνομά μου είναι Μαρία Ζεζούς. Είμαι η δασκάλα της κολύμβησης και του πόλο. Φαντάζομαι πως όλοι ξέρετε να κολυμπάτε. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Όχι, φοβάμαι πραγματικά το νερό, το φοβάμαι. Μην ανησυχείς. Πρώτα απ' όλα είμαι ναυαγοσώστης, γι' αυτό πήγαινε στη θέση σου. Σε ευχαριστώ, Μάζου. Με καθησύχασες. Όπως σας είπα, το όνομά μου είναι Μαρία Ζεζούς. Και να μου φέρεστε όπως και σε όλους τους άλλους καθηγητές. Αχ, δεν το κουνάω από το κορίτσια. Μην ελπίζεις άδικα, έχουμε αγώνα, το ξέχασες? Η Πιλάρη έχει τις μαύρες της από τότε που έφυγε ο Ντουνόφ. Φαντάσου ότι στο τέλος του μήνα που θα έρθει και η σειρά της. Δεν μπορούν να πληρώσουν, έτσι είναι η ζωή. Πάντως εγώ αν μπορούσα να διαλέξω θα έκανα σίγουρα η Πασία, είναι πιο αριστοκρατική. Πρέπει να είσαι ικανοποιημένη και με το χόκκι που παίζουμε. Ναι, αλλά θα ήταν πολύ χειρότερα αν παίζαμε γυναικείο ποδόσφαιρο, εντάξει? Εγώ να πάρω μέρος σε ένα χωριάτικο άθλημα. Καλύτερα να παίξω. Κορίτσια, για κοιτάξτε το φέρνω. Μην γελάτε με το φίλο μου. Γεια. Τι είναι το ζωστή, παιδιά? Μήπως είδατε τη Λουχάν? Ναι, ακριβώς πίσω σου. Ήρθε η δασκάλα. Λουχάν, Λουχάν, δεν υπάρχει περίπτωση να καβαλήσω ποδήλατο με βοηθητικές ρόδες. Μάρκος, δεν πειράζει. Ναι, αλλά εδώ είναι όλα τα κορίτσια και ντρέπομαι. Εξάλλου, κοίτα πώς είμαι, σαν φλόρος. Πρώτα απ' όλα, εγώ σου τα χάρισα αυτά τα ρούχα. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ντρέπεσαι. Και τρίτον, το μόνο που πρέπει να σε νοιάζει είναι η δική μου γνώμη. Ναι, αλλά. Δεν έχει αλλά. Ανέβα στο ποδήλατο, μωρό μου. Τι? Ανέβα στο ποδήλατο. Δεν θέλω να χάσω το ποδήλατο. Θα το μετανιώσετε! Απειλήσε εμένα. Δεν σε απειλώ, σου λέω απλώς ότι αν συνεχίσεις θα το μετανιώσεις. Έγινε σαφής. Μάρκος! Θα διαβάσω τον κατάλογο με τα ονόματα για να μπορέσω να σας γνωρίσω, εντάξει? Αγκύρε. Ένα βήμα μπροστά. Κυρία, εγώ είμαι ο Μπασταμέντε. Παύλο Μπασταμέντε. Α, εντάξει. Μου είπαν ότι θα πρέπει να συνηθίσω το νερό για να μπορέσω να ξεπεράσω το φόβο μου. Ναι, σωστό είναι. Μόνο σε παρακαλώ, μην μπεις ακόμα στην πισίνα, να περιμένεις. Όχι, 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 δεν θα μπω, όχι, αλλά θέλω να δω πόσο βαθιά είναι. Εντάξει. Για να μην πνιγώ, ξέρετε. Θα γυρίσω. Εσκούρα. Εδώ, παρών. Λάσεν. Α, παρών και τρελός. Ουρκόλα. Εγώ. Αλλά μπορείτε να με λέτε Διαγκίτο αν θέλετε. Όπως θέλεις. Το μόνο που σου ζητάω είναι να μην ξεπερνάς τα όρια. Μα δεν έκανα και τίποτα. Ξέρεις το ποίημα «Το Διαγκίτο απέτυχε το μάθημα γιατί του άρεσε να κάνει τον έξυπνο»? Είναι το αγαπημένο μου. Κρίμα που έχει άσχημο τέλος. Μπα. Ο Διαγκίτο δεν περνάει τη χρονιά, γιατί στη φυσική αγωγή παίρνει μηδέν.
Ακούστε με που σας λέω, είναι αδύνατο να την πέσεις σε αυτήν εδώ πέρα. Σκάσε ρε, σκάσε και κοίτα να μαθαίνεις από τον νικητή. Έτσι, κοίτα. Τι πάει να κάνει. Κυρία, 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 άνθρωπος στη θάλασσα! Όχι! Ο Παύλος έπεσε! Να πλήγομαι! Γρήγορα! Θα πνιγεί γρήγορα, βγάλτε τον έξω! Προσοχή, με προσοχή! Έτσι, προσοχή! Βγάλτε τον έξω! Βγάλτε τον έξω! Θα πνιγεί! Φέρτε να τον τραβήξουμε! Έλα! Έλα, έλα, έλα! Προσεκτικά, προσεκτικά, παιδιά! Έλα, ξάπλα εδώ, ξάπλα! Κάντε χώρο, παιδιά, πηγαίνετε πίσω! Ξάπλωσε τον, ξάπλωσε τον, κάτω! Υποθύμησε, δώστε του το φιλί της ζωής γρήγορα! Αμέσως! Πάει καλά! Πού πας! Δεν μου λες, αδερφή είσαι, ε! Ωραία λοιπόν, είσαι καλά! Ναι! Αυτός ο νεαρός σου έσωσε τη ζωή, πώς σε λένε? Φρανσίσκο Μπλάνκο. Είσαι καλός κολυμβητής. Ναι, κέρδισα χρυσό μετάλλιο στους επαρχιακούς αγώνες, στο Ήπιο και στο Κρόου. Όχι, στην Πεταλούδα, γιατί είναι σαν νεράιδα από τότε που γεννήθηκε. Μην είσαι αγνώμων, αυτό το αγόρι σου έσωσε τη ζωή. Νιώθεις καλύτερα? Περίπου. Μπορούμε να κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα, όποτε θέλετε. Κοίταξε, δεν μπορώ να αφιερώνω το χρόνο μου μόνο σε σένα. Έχω κι άλλα αγόρια να διδάξω. Τι, όχι, όχι, κυρία. Πρέπει να με βοηθήσετε να ξεπεράσω το φόβο που έχω. Έχεις δίκιο. Φρανσίσκο, μπορείς να βοηθήσεις το νεαρό από εδώ? Φυσικά. Εγώ θα αναλάβω τους υπόλοιπους. Πάμε. Κυρία! Είσαι ηλίθιος, δεν είδες ότι είχε καρφώσει το βλέμμα της πάνω μου, ε? Έλα τώρα, Παύλο χρυσό μου, πάρε το σωσίβιο και το παπάκι σου και πάμε να πλατσουρίσουμε στα ριχά της πισίνας. Ο θείος Φρανσίσκο θα σου μάθει να κολυμπάς. Έρε, πυροβολημένε. Εντάξει, αφού ζεσταθήκατε τώρα, θα παίξετε και χόκεϊ. Η Δεσπίνης Κολούτσι θα είναι αρχηγός της μπλε ομάδας και... Εγώ! Η Ριβαρόλα αρχηγός της κόκκινης. Πάμε, επιλέξτε. Φέλη! Μπεν! Βίκο! Λουχάν! Πιλάρ! Μαρίζα! Λάουρα! Φερνάντε! Εντάξει, έτοιμες, πάμε! Trying to tell me your beliefs. Your point of view is pretty screwed to me. Do this, do that, on track. Do me a favor and don't talk back. Rounds and rounds in the conversation always ends where it began. Rounds and rounds and I need a vacation. I got a headache from you. Shut up, don't wanna hear your voice. Shut up, I'm sick of all the noise. Nothing you say. Blah, 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 blah. That's what it sounds like you said to me. You nagging, you bragging, I gag. There's so much beauty in what we have. Μία, τι έπαθες, τι χτύπησες? Αχ, δεν ξέρω. Έτσι νομίζω. Μα τι πρόβλημα έχεις εσύ, κορίτσι μου? Είσαι τόσο ηλίθια! Ναι, μου λες, έκανες επίτηδες αυτό! Σου είπα να μην πλέξεις την τύχη μου, το καταλαβαίνεις, σαν εδώ με τη Μία. Να μην πλέξεις! Μία, είσαι καλά? Ναι. Έλα, Αντρέ, εγώ είμαι η Σόνια. Α, γεια, τι κάνεις? Άκου, σε πήρα γιατί θέλω... θέλω πολύ να συναντηθούμε. Έχεις δουλειά? Ναι, για την ακρίβεια μόλις έφευγα. Καλά, δεν χρειάζεται να βρίσκεις δικαιολογίες. Αν δεν θέλεις να με δεις ή αν σε ενοχλώ, απλώς πες το μου. Ξέρω, δεν είναι εύκολο να σε απορρίπτουν, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν ήθελα να πω αυτό. Το πρόβλημα είναι πως πρέπει να πάω στο γήπεδο, γιατί φαίνεται ότι η Μία έχει κάποιο ατύχημα. Ατύχημα? Είναι σοβαρό? Προσεύχομαι να μην είναι κάτι σοβαρό. Εκεί πάω. Πάντως, μπορούμε να συναντηθούμε κάπου. Ίσως μπορώ να σε βοηθήσω. Κοίτα, δεν θέλω να χάνω το δευτερόλεπτο. Αν σε χρειαστώ, θα σου τηλεφωνήσω, εντάξει? Μα τι συμβαίνει, Αντρέ? Δεν θέλεις να με δεις? Σε ό,τι αφορά τη Μία, ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, έτσι. Και σε ό,τι αφορά εμένα,
στο να σε δω, ας πούμε, αν δεν έχεις αλλάξει γνώμη, δεν νομίζω πως έχει κανένα νόημα και θα προτιμούσα να κρατήσεις κάποια απόσταση. Μα, Άντρε. Σόνια, χίλια συγγνώμη, αλλά πρέπει να το κλείσω. Γεια. Μωρό μου, πώς είσαι? Αχ, φύγε, φύγε, Μανουέλ, φύγε. Δεν θέλω να με βλέπεις έτσι, φύγε. Έλα, μην είσαι ανόητη. Όχι, όχι, δεν είμαι ανόητη. Δείχνω απέσια και τα παλιά μου. Άσε με να δω λίγο πώς είσαι. Όχι, όχι, φύγε, δεν θέλω. Άκουσα πως είχες ένα ατύχημα και ανησύχησα, αλλά από ό,τι βλέπω δεν είναι κάτι σοβαρό. Ατύχημα, εντάξει, βλέπω πως τα είπαν λάθος. Λοιπόν, θα σου πω τι έγινε. Η φίλη σου, η Σολ, με χτύπησε με μια μπάλα στο κεφάλι. Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο, μωρό μου? Μανουέλ, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αυτή η ξανθιά με μισή. Καλά, δεν το καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω πως εσείς οι δύο δεν τα πάτε καλά. Μπορεί και να σε μισή, δεν ξέρω, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να σε χτυπήσει επίτηδες. Ποια είναι? Α, καλά, ωραία. Αυτό πάντως που βλέπω εγώ είναι ότι σε έχει στρέψει έναν. Εντάξει, μωρό μου, ας ξεχάσουμε τη Σόλ, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου εκείνη. Δεν με νοιάζει καθόλου. Γλυκιά μου. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να τα ξαναβρούμε. Αλήθεια? Μα συγγνώμη, δεν το έχεις καταλάβει ακόμη. Ξέχασες κιόλας αυτά που περάσαμε στο νησί? Τον όρκο μας. Πώς γίνεται να χάθηκαν όλα τόσο γρήγορα, πες μου. Δεν ξέρω, Μανουέλ. Γλυκιά μου, δεν μ' αγαπάς πια? Σ' αγαπώ, Μανουέλ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ όπως τότε. Ερωτευμένα μας, πολύ λίγο. Α, έλα, σε παρακαλώ. Έλα, σταμάτα, φύγε. Μανουέλ, σε ψάχνουν τα παιδιά. Γιατί? Θέλω να παίξω ποδόσφαιρο και να είσαι κι εσύ. Α, καλά, καλά. Εγώ... Εσύ τι? Εγώ έχω την μπάλα. Μα τι χαζός. Πώς είσαι? Ερωτευμένη. Όχι, μωρό μου, το κεφάλι σου εννοώ. Μην ανησυχείς, ένα νεύρο έχει μόνο. Ήταν πολύ τυχερή που η μπάλα δεν χτύπησε το μοναδικό νεύρο που έχει. Α, ναι, και εσύ είσαι τυχερή, γιατί η χοντροκοπιά σου είναι μοναδική. Ξέρεις κάτι, άσε τα ειρωνικά αστεία σου για κάποια άλλη φορά, γιατί δεν είναι καλά. Δεν ήταν αστείο αυτό τώρα. Μαρίζα, δεν σε κούρασε πια αυτό το χιούμορ? Όχι, μου δίνεις τόσο υλικό που το μυαλό μου γεμίζει με αστεία. Τι θέλεις να πεις? Τίποτα, είσαι κούκλα με αυτήν την κορδέλα. Α, φύγε από εδώ, έλα, μην μ' αγγίζεις. Είναι τόσο υλικό. Τσόπι, τσόπι. Τσόπι. Πού να πήγε άραγε, κι αν πέθανε. Σταμάτα, κοριτσάκι μου, σταμάτα. Ούτε που να το σκέφτεσαι αυτό. Αχ, Τσόπι. Αχ, νάτος, νάτος. Όχι, όχι, μη. Είναι με το στρατιώτη, Μπιάνκα. Όχι, 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 Τσόπι. Όχι, όχι. Θα σας πάρω εγώ. Ναι, ναι. Χερέντια. Χερέντια. Ναι, τι συμβαίνει, κύριε? Συμβαίνει. Ένα σκύλο. Ένα σκύλο πλέρωσε το παπούτσι μου. Τρομερό. Θα σας φέρω άλλα παπούτσια για να μπορέσετε να αλλάξετε. Όχι. Όχι. Θέλω να βρεις οπωσδήποτε αυτό το ζώο. Και όταν θα το βρεις, τότε να το σκοτώσεις. Τι? Να το σκοτώσεις. Τι, μη μου πεις ότι φοβάσαι να σκοτώσεις ένα κουτάβι. Έλα τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχα ζητήσει την αναφορά της κατάστασης του σχολείου από τον νέο διευθυντή. Τον κύριο Φον. Ναι. Δυστυχώς θα πρέπει να τον περιμένετε. Ο νέος μας διευθυντής βρίσκεται στο γήπεδο. Βρείτε την εσείς. Δεν θέλω να ξαναέρθω μόνο γι' αυτό. Πολύ καλά. Όπως θέλετε, κύριε. Τι κρίμα. Η αναφορά πρέπει να βρίσκεται σε αυτό το σιρτάρι, αλλά δυστυχώς ο κύριος Φόντ έχει πάρει το κλειδί. Πηγαίνετε στο γραφείο της ασφάλειας και πείτε στο φύλακα να σας δώσει το κλειδί για αυτά τα σιρτάρια. Πολύ καλά. Όπως νομίζετε. Σίγουρα δεν πονάς καθόλου, Μία? Όχι, όχι, δεν πονάω. Σίγουρα? Αφού σου λέω, δεν πονάω. Όπως και να έχει, εγώ πιστεύω πως πρέπει να κάνεις check-up. Μαθιέ, ναι. Μα δεν πονάω. Στορκίζομαι, αλήθεια σου λέω. Ναι, αλλά εγώ ξέρω τι μπορεί να ακολουθήσει. Τέτοια χτυπήματα έχουν παρενέργειες. Μα τώρα, μην ανησυχείς. Άλλωστε, ήμουν πολύ τυχερή που η μπάλα δεν με χτύπησε στο μοναδικό νεύρο που έχω. Τι? Τίποτα, τίποτα. Μην ανησυχείς, είμαι μια χαρά. Αχ, Θεία, γίνεις ίδιος ο μπαμπάς. Είναι ανησυχητικό αυτό. Ναι, ίδιος. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Αλλά θα μου τηλεφωνήσεις. Το υπόσχομαι, φιλόσαυρο. Ναι. Γεια. Γεια. Αμία. Αχ, ναι, ναι, ξέρω. Μην ανησυχείς, είμαι μια χαρά. Ήμουν πολύ τυχερή που η μπάλα... Όχι, όχι, περίμενε, περίμενε. Δεν είναι αυτό. Η Μπιάνκα και εγώ φέραμε κρυφά εδώ τον Τζόπι. Και τι έγινε? Χάθηκε. Τότε βρείτε τον.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Τον ψάχναμε και τον βρήκαμε τη στιγμή που έκανε πιπί του πάνω στο παπούτσι του στρατιώτη. Όχι, μη μου πεις, αχ, είναι τόσο αστείο! Ξεκαρδιστικό. Καλά, καταλαβαίνεις τι λες τώρα. Ζήτησε από τον Μπλάζ να τον βρει και να τον σκοτώσει. Όχι, αποκλείεται τον Μπλάζ να σκοτώσει αυτό το καημένο του κουταβάκι. Ακόμα και αν του το ζήτησε αυτός ο τρελός, εγώ σου λέω πως αποκλείεται να το κάνει. Το είδα στο βλέμμα του, θα το κάνει. Το ξέρω τον Μπλάζ, δεν πρόκειται να το κάνει. Εδώ είναι. Τι είναι αυτά? Ξενό. Τι βρήκατε την αναφορά? Παρακαλώ φωτοτυπήστε τη και βάλτε τα όλα στη θέση τους. Συγγνώμη, συμβαίνει κάτι? Όχι, όχι, γιατί δεν συμβαίνει τίποτα. Ειλικρινά χαίρομαι πολύ που είσαι καλά με τον Μανουέλ. Το ξέρω, και εγώ χαίρομαι. Και εγώ χαίρομαι. Πραγματικά, ψιροκέφαλη. Γιατί? Ήσουν πάντα καλή μαζί μας. Σας έβλεπα έτσι και κατάλαβα ότι χρειαζόσασταν λίγο σπρόξιμο. Με το να είσαι καλός, γυρίζει εναντίον σου καμιά φορά, έτσι δεν είναι? Τι θέλεις να πεις? Εσείς θα πάτε μια χαρά, αλλά αν πεθάνουν οι Rebel The Way θα πεθάνω κι εγώ. Γι' αυτό πρέπει ο Πάμπλο να παίξει ξανά. Α, ναι, κι εγώ δεν μπορώ χωρίς το συγκρότημα. Ναι, η Μαρίζα έχει δίκιο. Πρέπει να πείσουμε τον Πάμπλο να ξαναπαίξει. Αλλιώς τη βάψαμε. Πάμε να τον βρούμε. Πάμε. Τι ωραίο, τι γλυκό, έλα εδώ. Τι ωραίο που τα βάχεις εσύ, τι γλυκούλη. Τζόπι! Τι ωραίο. Δόξα τω Θεώ που το βρήκατε, κύριε. Το έψαχνα και είχα απελπιστεί. Καημένουλη. Δικός είναι αυτός εδώ ο Τακτούλης? Ναι, ναι, είναι τόσο άτακτος, μου το έσκασε. Α, και πώς τον λένε? Λόμπο. Λομπίτο, να μην μου το ξανασκάσει ποτέ, εντάξει. Γεια σας, τα ξαναλέμε, ευχαριστώ. Γεια. Γελία. Αντρέ. Ο Αντρέ δεν είσαι? Ναι, εγώ είμαι. Εσύ ποια είσαι? Δεν με αναγνωρίζεις? Η Μαρία Ζεζούς. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν νομίζετε πως είναι κάπως παράξενο? Μπορεί αυτός ο άντρας να μην είναι και τόσο σωστός όσο φαίνεται. Τι εννοείτε? Να, το να έχει τόσες φωτογραφίες εφήβων κοριτσιών δεν είναι και ό,τι πιο φυσιολογικό. Μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος που τις έχει. Για παράδειγμα, μπορεί να κρατάει ενθύμια από πρώην μαθητές. Ναι, αλλά αυτή η Ριβαρόλα δεν είναι πρώην μαθήτριά του. Όχι, έχετε δίκιο. Όχι, κυρία, τι μπορούμε να κάνουμε? Α, Γκλώρια, να περιμένεις και να είσαι σε εγρήγορση. Από όσο μπορώ να ξέρω, το παρελθόν του κυρίου Φοντ είναι άψογο. Έχετε δίκιο. Ίσως, αγαπητοί μου, όλα αυτά να είναι προϊόν της φαντασίας. Ναι. Εξάλλου, δεν νομίζω ότι ένας άνδρας που έχει πετύχει τόσα πολλά μπορεί να έχει τέτοια ελαττώματα. Ναι, φυσικά. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο έχεις αλλάξει. Και εσύ έχεις αλλάξει πολύ. Προς το καλύτερο βλέπω. Είδα τον αδερφό σου πριν από λίγο καιρό, αλλά δεν μου είπε πως έχεις γίνει τόσο όμορφη. Εντάξει, έχουμε και πολύ καιρό να τα πούμε. Δεν ήμουν και τόσο αδύνατη τότε, αν μπορώ να το πω έτσι. Εγώ πάντα καρδιοχτυπούσα για σένα. Αυτό είναι αλήθεια. Ήσουν ο μόνος που ήταν σίγουρος πως θα γινόμουν μοντέλο, ενώ οι άλλοι με κορόιδευαν που είχα τόσο αδύνατα πόδια. Τα άλλα γόρια δεν έβλεπαν μπροστά όπως εγώ. Ξέρεις πόσο σημαντικά ήταν για μένα τα κομπλιμέντα σου? Αλήθεια? Μπορώ να σου εξομολογηθώ κάτι? Ναι. Πάντα ονειρευόμουν να σε παντρευτώ. Εμένα? Ναι. Όταν ήμουν 12 και εσύ περίπου 19, ήσουν ο ιδανικός άντρας για μένα, το ίνταλμά μου. Μπορώ να σου δείξω και το ημερολόγιό μου. Είχα διαλέξει ακόμα και τα ονόματα για τα 8 παιδιά μας. Όχι, όχι. Οκτώ είπες? 8 παιδιά είπες? 8 παιδιά. Δεν το πιστεύω. Στορκίζομαι. Αλήθεια? 4 αγόρια και 4 κορίτσια. Εντάξει, Λόμπο, ή όπως αλλιώς σε λένε. Ο κύριος Φοντ μου είπε να σε σκοτώσω και εγώ ποτέ δεν παρακούω εντολές. Πες αντίο. Πάμπλο! 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 Περίμενε! Έλα! Κάτι σοβαρό να σου πούμε. Τι πάθατε? Οι Rebel The Way επιστρέφουν. Χαμογέλα λίγο, δείξε λίγο ενθουσιασμό, κάτι τέλος πάντων, σε θέλαμε για πρόβες. Γιατί έχεις αυτά τα μούτρα? Δεν θέλεις να ξανατραγουδήσεις μαζί μας? Θα μας κάνεις να χάσουμε αυτή την ευκαιρία για ένα χαζό καπρίτσιο? Ναι.
όταν κάτι δεν σου πάει καλά, οι ελπίδες σου πετούν μακριά. Νιώθεις πως θα φτάσεις στα όρια της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά κι αν τα έχεις χάσει όλα πια, φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, τ' ακού τώρα τι σου λέει καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούργια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο ή βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούργια ζωή.